φώνησες του. Αυτό έγινε πρόταση, έτσι. Που είναι μεγάλη παραγωγή. Εγώ όμως δεν. Κοίταξε τι γίνεται. Εγώ νιώθω ασφαλής αν κάνω πράγματα που τα αγαπάω πολύ. Δηλαδή, δεν λειτουργώ. Ποτέ δεν μου άρεσε το πολύ μεγάλο θέαμα. Νιώθω άβολα. Mm-hmm. Ίσως γιατί μου περάσανε και το κομμάτι ότι. Δεν ήταν το σπίτι μου. Κάπου ένιωθα ότι κάτι δεν θα μου πάει. Η θεατρική σκηνή μεγάλη θεωρείς ότι δεν. Δεν είναι το σπίτι μου. Γιατί? Δεν νιώθω καλά, παιδιά. Είναι θέμα ψυχής. Δεν είναι πιο ασφαλές όμως να είσαι εκεί. Γιατί είναι πιο οργανωμένο. Σαφώς όταν έχεις παραγωγούς, έχεις σκηνοθέτες, φωτιστές, δεν ξέρω τι άλλο έχει. Από κάτι ας πούμε, που είναι σε ένα χώρο πιο. Πιο μικρό, πιο μαζεμένο. Και διαφορετικό, ας πούμε. Εμένα, παιδιά, δεν μ' άρεσε. Που γίνεται για άλλη χρήση. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μου άρεσαν ποτέ τα μεγάλα πράγματα. Ναι. Νιώθω χαμένη. Και επειδή είμαι ερασιτέχνης στη δουλειά μου, δεν είμαι επαγγελματίας. Δηλαδή, είμαι ερασιτέχνης με το ότι έχω τον έρωτα με τη δουλειά μου. Εγώ δεν τα έχω πάρει ποτέ από μεγάλη δουλειά. Έκανα μόνο το Η Σαραντάρα και ο Πρωτάρη στην Βρετάνια. Θέατρο, μόνο μια μεγάλη δουλειά έχει κάνει. Μια μεγάλη δουλειά. Τόσα χρόνια δεν έχω ξαργυρώσει τον όνομά μου να πάω σε μεγάλη παραγωγή. Γιατί? Δεν μ' αρέσει. Γιατί? Είναι επιλογή. Δεν το αγαπάω αυτό το κομμάτι. Άρα δηλαδή, πάλι το φοβάσαι, τώρα. Δηλαδή πιστεύεις ότι εκεί θα φανεί λίγο, τι. Όχι, να σου πω κάτι. Καταρχάς ήταν και το δεύτερο που ρώτησε ο Γιώργος και δεν είχα και ποτέ σοβαρές προτάσεις σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είχα ποτέ. Δηλαδή πάντα ο δικός μας ο χώρος λειτουργεί με στερεότυπα. Πάντα οι γυναίκες, οι μοιραίες, οι όμορφες ήταν στο πύργο εξώτερων. Δηλαδή. Ναι, μεν ωραίες, αλλά άστες να έχουν το lifestyle. Κάτσε ρε Παναμιάση τώρα, γιατί εμένα μου κάνει κάτι εντύπωση. Mm. Εσύ έγινες πολύ.